Είμαι ο Γκριγκζιά της καρδιάς σας, λίγο ξεμαλιασμένος γιατί είμαι έξω και έχει αέρα αυτή τη στιγμή. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο το οποίο θα κάνουμε μαζί. Σήμερα δεν θα κάνουμε unboxing, σήμερα θα δούμε βασικά το βίντεο που σας είχα ήδη αναφέρει στο προηγούμενο βίντεο που έχω ανεβάσει την Κυριακή. Είναι το πώς έσπασα την GoPro Hero 10 Black. Εννοείται ότι μπορείτε στα σχόλια να μου γράψετε ό,τι θέλετε, να μου γράψετε οποιαδήποτε σκέψη σας, να μου γράψετε οτιδήποτε. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με την ιστορία. Πριν ωστόσο ξεκινήσουμε, εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Και προχωράμε για να σας πω αυτό που έπαθα. Έχω πάρει εδώ και κάποιο καιρό, δεν θυμάμαι τώρα πόσο καιρό, την GoPro Hero 10 Black. Την πήραμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά, υποτίθεται ότι την πρόσεχα, υποτίθεται ότι την ήθελα πάρα πολύ. Και έχω πάει, που λέτε, μια μέρα στο χωριό. Βασικά, ήμουν μια περίοδο στο χωριό. Και έτσι, όπως είμαι μια μέρα από την περίοδο αυτή στο χωριό, είχα τραβήξει κάτι βιντεάκια, τα μετέφερα εκείνη την ώρα παράλληλα στο κινητό. Έπρεπε να φύγω από το σπίτι γιατί ήθελα να βγω και έξω. Και κατέβαινε κάτι σκαλιά. Έχω την κάμερα στα χέρια, να το πω έτσι. Την έχω βασικά πάνω στο κινητό γιατί ήθελα να είναι κοντά στο κινητό, ούτως ώστε να έχουν καλό σήμα με το WiFi για να μεταφέρω την αρχεία. Και έτσι, όπως κατεβαίνω τη σκαλιά, κατέβηκε και η κάμερα. Αλλά όχι πάνω μου, κατέβηκε η κάμερα τα σκαλιά μόνη της. Έχω την κάμερα στα χέρια μου, την έχω επάνω στο κινητό, όπως σας είπα, στην οθόνη, επάνω εδώ. Και την έβαλα λάθος, ενώ θα μπορούσα να την έχω βάλει διαφορετικά, για να είναι διαφορετικό το κέντρο βάρους. Αλλά ένα λεπτάκι να σας δείξω ακριβώς πώς την είχα, πώς την κρατούσα και τι έγινε. Είναι λοιπόν η κάμερα που βλέπετε. Είναι το κινητό που βλέπετε. Αυτή είναι η κάμερα γενικότερα, όχι αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Αυτό που κρατάω στα χέρια μου εννοώ. Αυτή είναι η κάμερα γενικότερα. Έχει πέσει από ξαπλώστρες, έχει πέσει σε πετρούλες στη θάλασσα, έχει πέσει από καναπέ. Γενικότερα έχει πέσει όλο αυτό το διάστημα. Είχε αποκτήσει κάποιες μικρογρατσουνιές, κάποια μικροβαθουλώματα. Τα είχε γενικότερα τα χτυπήματά της από τη μοίρα και το χρόνο. Και είμαι στο χωριό, όπως σας είπα. Έχω την κάμερα επάνω στο κινητό και την έχω έτσι, ακριβώς όπως το βλέπετε. Με αυτό εδώ πέρα να στέκεται, βλέπετε πώς κινείται η κάμερα και πόσο εύκολα πάει. Επίσης, όταν την έχεις έτσι την κάμερα, είναι εντελώς διαφορετικό το κέντρο βάρους της. Αντί να την έχω λοιπόν έτσι, όπου με αυτόν τον τρόπο πιάνει αυτό το γύρω-γύρω που έχει και δεν γλιστράει τόσο εύκολα, γιατί είναι για να μην γλιστράει, αντί να την έχω έτσι και να είμαι άνετος και κύριος και να μην φοβάμαι, το έπαιζα εγώ κυριλέ και την έβαλα με αυτόν τον τρόπο. Είμαι λοιπόν στο σκαλιά, κατεβαίνω και έτσι όπως κατεβαίνω κάνω ένα κραπ, γυρίζει η κάμερα, πέφτει έτσι και έτσι όπως πέφτει με κάποιον τρόπο μαγικό γύρισε, έπεσε επάνω στη γωνία από το σκαλί, δεν ξέρω πώς το κατάφερε και χτύπησε την οθόνη εδώ πέρα πάνω στη γωνία και ξαφνικά την πιάνω. Λέω και εγώ εντάξει, δεν θα πάθει τίποτα. Τη σηκώνω και βλέπω εδώ ένα κρακ να έχει ανοίξει όλη τη γωνία. Ξεκίνησα να δουλεύω λίγο την οθόνη εκείνη την ώρα, να δω κατά πόσο είναι λειτουργική. Υπέθεσα και ήμουν σίγουρος ότι η κάμερα δεν ήταν πια διάβροχη, δεν ήταν πια όπως την αγόρασα. Δηλαδή να είναι διάβροχη, να μπορεί να μπει στο νερό, νομίζω μέχρι 30 μέτρα, δεν θυμάμαι. Να αντέχει γενικότερα τις κακουχίες χωρίς να χρειάζεται θήκη, όπως δηλαδή ακριβώς τη δημιούργησε η εταιρεία. Λέω κι εγώ, τα πιάσαμε τα λεφτά μας, 550 ευρώ, τι να κάνουμε τώρα. Και σκέφτηκα κατευθείαν ότι πρέπει να την πάω για σέρβις. Αλλά μετά λέω ότι άμα την πάω για σέρβις, αυτό δεν θα μου το καλύψουν. Γιατί τι γίνεται η οθόνη, η οθόνη απλά να σπάσει. Κάπως έγινε. Οπότε σκέφτομαι ότι Houston έχουμε πρόβλημα, το κλασικό. Και προσπαθώ να σκεφτώ τι να κάνω. Και μου έρχεται στο μυαλό εκείνη την ώρα μία συνδρομή που είχα ενεργοποιήσει για καλή μου τύχη μία μισή εβδομάδα πριν. Είμαι λοιπόν που λέτε και κάθομαι στο σπίτι. Έχω κατεβάσει την εφαρμογή της GoPro, γιατί η GoPro έχει βγάλει μία εφαρμογή που λέγεται Quick. Έχω κατεβάσει την εφαρμογή και λέω κάτσε λίγο να την πειράξω. Είχα ξεκινήσει λίγο να τη δοκιμάζω για να τη μάθω. Να την πειράξω, να δω αν υπάρχει κάτι που μπορώ να χρησιμοποιήσω, γιατί δίνει και τη δυνατότητα να επεξεργάζεις τα βίντεό σου, να βάζεις μουσικές. Είναι πάρα πολύ καλή. Και έτσι όπως είμαι και μπαίνω μέσα. Μου βγάζει μία ειδοποίηση που λέτε μία μισή εβδομάδα πριν σπάσω την κάμερα και μου λέει ενεργοποιήστε τη συνδρομή την ετήσια την GoPro Subscription με 50% έκπτωση, 25 ευρώ. Και
Λέω, δεν έχει να μου στερήσει κάτι, οπότε θα την ενεργοποιήσω και την ενεργοποίησα. 25 ευρώ για ένα χρόνο. Όπου σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις την πλήρη λειτουργικότητα της εφαρμογής, παράλληλα σου δίνει έκπτωση σε αξεσουάρ μέσα από τη σελίδα της GoPro, όπως επίσης παράλληλα, όπως το λέει και στη σελίδα τους, μπορείς να αντικαταστήσεις την κάμερά σου χωρίς ερωτήσεις, δηλαδή μπορώ εγώ την κάμερα που έχω αυτή τη στιγμή που δεν έχει τίποτα, να τους κάνω ένα chat και να τους πω ότι θέλω να την αλλάξω. Έτσι απλά. Δύο φορές το χρόνο μπορείς αυτή την αλλαγή να την κάνεις. Σου αλλάζουν με ένα πολύ μικρό κόστος. Το κόστος για την GoPro Hero την 9, τη 10 και την 11 που κυκλοφόρησε είναι στα 99 ευρώ. Οπότε σου αλλάζουν την κάμερα με μία ίδια. Δεν μπορείς δηλαδή να πάρεις, να έχεις τη 10 και να πάρεις την 11. Και λέω, οκ, μπορεί να χρειαστεί. Είμαι και λίγο τζαμής γενικότερα. Δεν προσέχω τα πράγματα. Είχατε δει και στο προηγούμενο βίντεο πως έσπασα το κινητό. Άντε, λέω κάτω. Το ενεργοποιώ. Μια μισή εβδομάδα λοιπόν περνάει. Έχω αρχίσει και χρησιμοποιώ την εφαρμογή και τσουπ μου παθαίνει αυτό η κάμερα. Και εκεί που σκέφτομαι τι να κάνω, το θυμάμαι. Και λέω, ωραία, θα μιλήσω με την GoPro. Και εκεί είναι που ξεκίνησε λίγο το πανηγυράκι, γιατί η αλήθεια είναι πως ναι, μεν έγινε η αλλαγή, αλλά είχαμε άλλα θέματα. Αφού βρίσκω με τα κόπων και βασάνων έναν εκπρόσωπο της GoPro στο chat, γιατί δεν έχουν τηλέφωνο να τους πάρεις. Μιλάμε, συνεννοούμαστε, αφού παιδευόμουν 3 μέρες γιατί η GoPro, αν κάνεις chat και έχουν μεγάλη αναμονή, δεν σε βάζει την αναμονή και σου λέει ότι θα περιμένεις τύπου 10 λεπτά, 1/4, 5 λεπτά. Σου λέει δεν υπάρχει διαθέσιμος εκπρόσωπος και στο κλείνει. Έχω μιλήσει λοιπόν με έναν εκπρόσωπο, του λέω ότι έχει σπάσει η οθόνη της κάμεράς μου, θέλω να την αλλάξουμε. Προσπάθησε να καταλάβει κατά πόσο μπορεί αυτό να καλυφθεί από την εγγύηση, αλλά ξέραμε και οι δύο εξ αρχής ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Οπότε μου λέει: εντάξει, δεν πειράζει, θα την αντικαταστήσουμε, θα σας στείλουμε μια καινούρια λόγω της συνδρομής που έχετε. Λέω: οκ, ούτως ή άλλως και εγώ αυτό ήθελα εξ αρχής. Κάνει τα χαρτιά, στέλνω την κάμερα πίσω, γιατί για να σου στείλουν την καινούρια πρέπει να στείλεις εσύ τη δικιά σου την κάμερα πίσω πρώτα. Αυτό χρειάστηκε περίπου 15 μέρες στο πηγενέλα. Μου φέρνουν μια καινούρια κάμερα, η οποία κάμερα έρχεται, την ανοίγω με πάρα πολύ όρεξη, έχω φέρει το κουτί. Μου το έχουν φέρει από τη UPS, το έχω βάλει στο τραπέζι επάνω, να το ανοίξω, να την πάρω, γιατί ήθελα να τραβήξω και κάποια βιντεάκια με το ποδήλατο, γιατί θέλω να αρχίσω να ανεβάζω και κάποιες διαδρομές με το ποδήλατο, όπως έχετε δει. Την ανοίγω, πατάω τα κουμπιά, ανάβουν οι οθόνες, γιατί έχει δύο οθόνες μπροστά πίσω, η πίσω όλα καλά, μπροστά είχαμε πρόβλημα. Γιατί στην μπροστά την οθόνη, με το πρόβλημα που είχαμε, ενώ ναι, μεν άναβε η οθόνη, έβλεπε την εικόνα, στην αριστερή πλευρά της οθόνης υπήρχαν κάθετες γραμμές όπου τα πίξελ ήταν χαλασμένα. Οπότε έβλεπε άλλη εικόνα. Λέω και εγώ, ρε παιδί μου, τόση ατυχία. Τέλος πάντων, μιλάω επί τόπου ξανά με την GoPro και καλή μου τύχη, μπόρεσα και έβγαλα απευθείας chat. Μου λέει, ναι, οκ. Το έχω βγάλει εντωμεταξύ μια φωτογραφία. Έχω βγάλει φωτογραφία και το σηριακό αριθμό της κάμερας μαζί με την κάμερα, γιατί για να μπορέσουν να στο επιβεβαιώσουν, σου λένε. Στείλε μας σε ένα link που σου δίνουν μια φωτογραφία που να φαίνεται ο σηριακός αριθμός της κάμερας, μαζί με την κάμερα. Τους έστειλα και το πρόβλημα. Τα ετοίμασα, εγώ τα είχα ήδη στον υπολογιστή, τους τα ανέβασα επί τόπου. Μου λένε ναι, οκ, στέλνουμε την αντικατάσταση. Στέλνουμε την αντικατάσταση, περνάνε οι 10 μέρες, περνάνε οι 15, φτάνουν οι 20. Ήρθε τέλος πάντων το δέμα, ανοίγω την κάμερα. Δουλεύουν όλα τέλεια, δουλεύουν όλα άψογα. Και εκεί με αυτή τη διαδικασία κατάλαβα ότι τελικά, όταν δίνεται μία παροχή και μία συνδρομή για κάποιον που είναι τζαμής και γενικότερα δεν προσέχει τα πράγματα τόσο πολύ όσο εγώ, όταν δίνεται μία παροχή ή μία ετήσια συνδρομή η οποία σου δίνει τη δυνατότητα να αντικαταστήσεις ένα προϊόν σου με το ίδιο προϊόν, ολοκένουργιο, χωρίς να χρειαστεί να πληρώσεις κάποιο πολύ μεγάλο ποσό, είναι καλό να το κάνεις. Γιατί καλός ή κακός, εγώ όταν έσπασα την κάμερα, πέραν του σοκ που έπαθα, γιατί ήμουν και στο χωριό και είχα υπολογίσει να πάω πάρα πολλές βόλτες επάνω στο βουνό, σε διάφορα μέρη, διαδρομές, χωματόδρομους. Ήθελα να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Όταν το είδα αυτό, λέω, όχι, δεν θα κάνεις τίποτα, γιατί μπορεί να πιάσει βροχή, μπορεί να πέσεις, μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Συν της άλλης, η οθόνη όταν είχε σπάσει στην ακρούλα επάνω, αν την ακουμπούσες με το χέρι, έβγαζε πολύ 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 μικρά γυαλάκια και κάποια στιγμή όταν το αντιλήφθηκα έτσι όπως τα έκανα για να φύγω, κόντεψα να κοπώ γιατί πήγανε να μπουν στο δέρμα. Και λέω, εντάξει, δεν πειράζει, δεν υπάρχει λόγος. Την έστειλα επί τόπου για να μην καθυστερώ κιόλας και λέω, κοίτα να δεις τελικά πόσο άτυχος ήμουνα, αλλά και πόσο τυχερός ήμουνα μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα θα έπαιρνα απλά μια καινούργια κάμερα, οπότε θα έχανα άλλα 550 ευρώ, ενώ τώρα όλη η διαδικασία της αντικατάστασης κοστίζει 99 ευρώ
και λες ταξίζει, ιδίως αν είναι ένα προϊόν το οποίο το χρησιμοποιείς. Τώρα, αν είναι ένα προϊόν το οποίο το έχεις στο σπίτι και κάθεται και δεν το χρησιμοποιείς, δεν ξέρω. Ωστόσο, πείτε μου τη σκέψη σας πάνω σε αυτό. Δηλαδή, εσείς θα την κάνατε τη συνδρομή, πιστεύετε ότι είναι κάτι που εσάς θα σας χρησιμεύει, γιατί εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ χρήσιμο. Και σίγουρα σε όσους το είπα ότι έσπασα την GoPro, όλοι μένανε με την απορία του πώς το κατάφερες. Γιατί υποτίθεται πως αυτές οι κάμερες είναι φτιαγμένες για σκληροτράχυλη χρήση, για χιόνια, για snowboard, για θάλασσες, για τα πάντα. Και εγώ σήκωνα απλά τους ώμους και έλεγα, παιδιά, την έσπασα. Δηλαδή, πού να φανταστώ εγώ ότι έτσι όπως θα κατεβαίνω τα σκαλιά θα τη βάλω σαν χαζό επάνω στο κινητό να κάθεται με εντελώς λάθος κέντρο βάρους και πού να φανταστώ ότι εκείνη την ώρα θα πέσει και έτσι όπως θα πέσει επάνω στη γωνία στο σκαλί για να χτυπήσει ακριβώς εκεί το σημείο και να σπάσει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχω μια καινούργια κάμερα. Παρότι έγιναν δύο αλλαγές, γιατί τους έστειλα την αρχική, μου στείλανε την δεύτερη που είχε πρόβλημα και μου στείλανε την τρίτη, η οποία εν τέλει είναι αυτή που έχω, χρησιμοποιώ και λειτουργεί. Αυτά από μένα. Απλά ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, έτσι γιατί είμαι ατζαμής και άτυχος και λέω αφού σας έκανε την ιστορία με το κινητό, θα σας κάνω και την ιστορία με την κάμερα. Είμαι ο Γκρίγκζιά της καρδιάς σας. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια, είτε για το quick που μπορώ να σας βοηθήσω όσο μπορώ, είτε για τη συνδρομή, είτε για την κάμερα, είτε για οτιδήποτε. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις. Καλή συνέχεια. Να περνάτε καλά. Να προσέχετε. Σας χαιρετώ. Γεια σας.